Σας πάμε στο Δήμαρχο Αγίας Νάμπας, κύριε Ζανέτη, το καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νίκητα, καλό μεσημέρι και στους ακρότες. Πώς είδατε την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών? Δεν μπαίνετε σε αργία, συνεχίζετε κανονικά τα καθήκοντά σας. Νίκητα μου, να πω ότι στόχος μου και σκοπός μου είναι συνεχίζω το έργο μου, την υλοποίηση της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προχωράμε μετά από μια μεγάλη εντολή που πήρα από τον κόσμο, τον νέο Δήμο Αγίας Νάμπας. Το έργο μου, το οποίο δύσκολες περιόδους αντιμετωπίσαμε το 2020-2021, δύσκολες περιόδους και τώρα, και έτσι θα συνεχίσω. Αυτόν έχω να δηλώσω μόνο. Θα αφοσιωθώ στο Δήμο μου και στα καθήκοντά μου με τα έργα μου που πρέπει να υλοποιήσω. Άρα, εσείς επικεντρώνεστε στο έργο σας, γιατί έχουμε και ανακοινώσεις. Το ΑΚΕΛ λέει για σκανδαλώδη και προκλητική απόφαση και του Υπουργού Εσωτερικών και της Γενικής Εισαγγελίας. Αγαπητέ Νικήτα, εγώ προχωρώ στην υλοποίηση του έργου μου. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε. Αυτόν έχω να δηλώσει. Τα υπόλοιπα υπάρχουν ειδικοί, τα οποία θα έχουν αποφασίσει το τι πρέπει να γίνει. Μάλιστα, άρα εσείς κανονικά στα καθήκοντα, στο έργο σας και αγνοείτε ό,τι γίνεται, ό,τι προκύπτει μέσα από ανακοινώσεις κομμάτων, κύριε Ζανέτο. Αγαπητέ Νικήτα, όπως τα τελευταία 4,5 χρόνια έχω καταθέσει αυτόν για να πετύχει μέσα από σειρά έργων αυτός ο Δήμος, και αυτή τη στιγμή, ακόμα και προεκλογικά και μετεκλογικά και πριν την αποφασή, συνέχισα, συνεχίζω και θα συνεχίσω το έργο μου για το καλό νόμενο αυτού του τόπου. Ο κόσμος έδωσε μία ισχυρή εντολή με 54% έναντι του δεύτερου με 24%. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.